centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Γεωργιάτη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Η καφεστίαση Ανέστη επίσης, μήπως. Ορίστε. Η καφεστίαση μήπως Ανέστη επίσης. Ανέστη, ναι. Έτσι ακριβώς. Άμα Ανέστη, καλά είμαστε. Είναι όπως τα περιμένατε, δηλαδή φάνηκε ξεκάθαρα το πόσο μεγάλη ανάγκη ήταν του κόσμου, όχι μόνο της νεολαίας, του κόσμου γενικότερα, να βγει να πιει ένα καφέ, να φάει κάτι στον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων. Από ό,τι φάνηκε, ναι, ήταν μεγάλη η προσμονή του κόσμου, ναι, και η επιθυμία να βγει έξω. Αυτές τις μέρες τα καταστήματά μας είχαν αρκετό κόσμο, θα έλεγα. Ήτανε γεμάτα. Ήτανε γεμάτα. Σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της μέρας, ναι. Μακάρι να συνεχίσει. Σε και σημείο να που να δυσκολεύεσαι να βρεις τραπέζι για καρέκλα, βέβαια, έτσι. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό, ναι. Αυτό πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί? Για μας, μακάρι να συνεχίσει. Καλό θα είναι να συνεχιστεί. Να μπορούμε να ρεφάρουμε για τους μέσους που ήμασταν κλειστοί όσο είναι το δυνατόν, που δεν είναι δυνατόν, βέβαια, να αποκατασταθεί όλο αυτό. Μακάρι, μακάρι να συνεχιστεί και ο κόσμος να βγει έξω, να βγαίνει. Τόσο όλοι πρέπει να προσέχουμε, έτσι. Τώρα, βεβαίως. Αλλά για να δούμε λοιπόν ποια είναι και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Αν δημιουργήθηκαν και κάποια προβλήματα. Οι αδυναμίες αυτού του συστήματος, τέλος πάντων, με το οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε και εσείς και εμείς. Η σημαντικότερη δυσκολία ποια ήταν λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, αυτό το διήμερο τουλάχιστον? Είχαμε κάποιες δυσκολίες πριν το άνοιγμα, όπως έχουμε ξαναπεί, όσον αφορά την τροφοδοσία των καταστημάτων. Ναι. Γιατί υπολειτουργούσαν ακόμα και οι προμηθευτές, δεν είχαν προϊόντα και. Ναι. Ήταν μικρός ο χρόνος γενικά που καλούμασταν να ετοιμάσουμε τα μαγαζιά μας. Ωστόσο τα καταφέραμε, οι περισσότεροι άνοιξαν. Μετά οι δυσκολίες όσον αφορά μετά την επανεκκίνηση ήταν ως προς το ωράριο κυρίως, που καλούμασταν μετά τις 10.30-11 παρατέταρτο να φύγουν οι πελάτες, ενώ επιθυμούσαν να μείνουν κι άλλο. Και από εκεί και πέρα υπήρχε μια δυσκολία όσον αφορά και με τη μουσική που δεν μπορούσαμε να έχουμε στα καταστήματά μας, και αυτό ήταν λίγο περίεργο όσον αφορά την λειτουργία, τη λειτουργία μας. Αυτά ήταν τα κυριότερα θεματάκια, ας πούμε, που πιστεύω με την πάροδο των ημερών. Με την ώρα πήγαμε καλά. Ή σας έλεγαν 11 παρατέταρτο, βάλε ακόμα ένα γρήγορα. Υπήρχαν πελάτες που θέλανε να καθίσουν κι άλλο, ναι, αλλά εντάξει, εμείς έπρεπε να με όμορφο τρόπο να τους πούμε ότι κλείνουμε και. Δεν παραβιάσατε ωράριο με τίποτα, κύριε Γεωργιάδη, και σε όλα τα καταστήματα, έτσι? Από όσο ξέρω, ναι, δεν έγινε καμία παραβίαση. Εξάλλου μετά υπήρχαν και οι έλεγχοι της αστυνομίας που περνούσαν από τα μαγαζιά. Περνούσαν συνέχεια και τα περιπολικά, τα είδα. Ναι. Και οπότε κλείναμε, ναι. Με την ώρα πιστεύετε ότι θα βγει άκρη, δηλαδή φαίνεται ότι το 11 πια. Νομίζω μέσα στο 15ο το επόμενο θα έχουμε αλλαγή όσον αφορά την ώρα. Δεν το λέω με βεβαιότητα. Λογικά μετά τις 15 νομίζω ότι θα υπάρξει. Ναι, αυτό. Με το άνοιγμα του τουρισμού λογικά θα. Θα αλλάξει και η ώρα. Αλλάξει και η ώρα, ναι. Και η μουσική. Και η μουσική, διότι ξεσηκώθηκαν, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, μέχρι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, κάποιοι βουλευτές. Ναι, οι οποίοι λένε ότι αυτό που αποφασίσαμε δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό. Λογικό, δεν είναι. Μουσική από κινητό έβαζε ο κόσμος και το λέγαμε ότι και το υποψιαζόμασταν. Είχαμε και όχι μόνο από κινητό, είχαμε και διάφορα άλλα. Δηλαδή. Είχαμε διάφορες πατέντες. Είναι από αυτά τα που ακούγονται. Ναι. Κάτι που είναι σαν ηχεία και τα. Είχαμε πολλά. Και είχαμε από αυτά, πολλά. Έτσι. Είχαμε διάφορα. Ναι, πώς τα λένε, δεν ξέρω, το θυμάμαι κιόλας. Αλλά ναι, δεν ήταν υπεύθυνα τα καταστήματα για αυτό, για αυτό που έγινε. Ναι. Άρα με κάποιον τρόπο βρέθηκε και το κόλπο για να υπάρχει λίγη μουσική τριγύρω. Εντάξει, ναι, το κάθε τραπέζι μπορεί να έβρισκε κάποιο τρόπο. Κατά τη γνώμη σας, τι δούλεψε περισσότερο, δηλαδή πιο πολύ θέλω άλλο στον καφέ του ή το ποτό του ή το φαγητό του?
Αυτές τις δύο πρώτες μέρες νομίζω ότι περισσότερο δούλεψε το καφέ. Το καφέ και το ποτό. Γιατί και ο κόσμος ήταν σκασμένος από φαγητό. Ναι, όχι ότι δεν δούλεψαν, εγώ την είχαν να έχω και καφετέρια και εστιατόριο. Είδα και τα δύο, ας πούμε, πώς δούλεψαν. Ναι. Νομίζω είχε λίγο παραπάνω κίνηση το καφέ και το, ναι, και το ποτό γενικά, ναι, αλλά ναι, και ναι, τα εστιατόρια δούλεψαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δούλεψαν. Επανήλθατε λοιπόν στην εργασία και να πούμε και ένα κομμάτι για την αυτή καθ' αυτή την εργασία και τους εργαζομένους. Σε τι ποσοστό επανήλθαν εργαζόμενοι στα μέλη σας, κύριε Γεωργιάδη? Τώρα άμεσα έχουν πάψει και οι αναστολές, έτσι. Κοιτάξτε, οπότε μπορούμε ακόμα, λέει, και τον Μάιο ανοίγουν νομίζω σήμερα ή αύριο ανοίγει για τις αναστολές επίσης στην πλατφόρμα, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχουν μπει και κάποιοι κόφτες, δηλαδή μπορείς ναι, να... Ναι, πρέπει να είναι πάνω από 16 ώρες ασφαλισμένες. 16 ώρες την εβδομάδα, ναι. Τετράωρο οπότε καθημερινό δηλαδή. Ναι, επειδή είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια, εμείς έχουμε πιο περιορισμένα ωράρια, όχι όλοι, εντάξει, και όχι όλο το προσωπικό μας, αλλά υπάρχει πολύ προσωπικό που δουλεύει λιγότερο από, γιατί είναι εντάσσεως εργασίας η δουλειά μας, χρησιμοποιούμε πολύ προσωπικό τα Σαββατοκύριακα, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει προσωπικό πολύ σε αριθμό που είναι κάτω από 16 ώρες. Οπότε αυτή αναπόφευκτα πάβει η αναστολή τους. Μάλιστα. Και εργάζονται οικονομικά. Μάλιστα. Οπότε, σε αυτή τη φάση γυρίσαν όλοι, γυρίσει το 50%, το 70% των εργαζομένων. Γύρισαν αρκετοί. Κοιτάξτε, είναι και η σεζόν τέτοια που ούτως ή άλλως θέλουμε προσωπικό. Ναι. Τα περισσότερα μαγαζιά αναζητάνε προσωπικό και οπότε νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων έχει επιστρέψει στις δουλειές. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει επιστρέψει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Έτσι, δεν από ξέρω εκεί τι θα και πέρα από το είναι Σεπτέμβριο, τα ίδια τα παιδιά που φεύγουν και για σεζόν στα νησιά. Τι εννοείταν τα ίδια. Τα οποία δουλεύουν και σε εσάς ή το καλοκαίρι φεύγουν και πάνε μια σεζόν. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που δουλεύουν το χειμώνα στην Καστοριά και το καλοκαίρι στο νησί. Και το καλοκαίρι φεύγουν. Αν και οι περισσότεροι που δουλεύουν σε ζών έχουν μόνο τη δουλειά τους την καλοκαιρινή. Α, μάλιστα. Δεν, οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι δεν μπλέκονται με άλλες εποχές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν πολύ αισιόδοξο το άνοιγμα. Μια διαφορετική Καστοριά πραγματικά όλες αυτές τις μέρες. Ήταν πολύ όμορφα γενικά. Ήταν πολύ όμορφη εικόνα, πολύ όμορφη εικόνα. Με τα μέτρα προστασίας, επίσης να ρωτήσουμε κάτι. Υπάρχει και η ιδιομορφία της μάσκας. Δηλαδή, είσαι, αλλά πρέπει και να πιεις, και για να πιεις πρέπει να μην έχεις μάσκα. Από εκεί και μετά, πώς το ελέγχετε όλο αυτό, τι γίνεται ακριβώς, τι παρατηρήσατε ακριβώς γι' αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει δυσκολία με αυτό? Υπάρχει, ναι, ο κόσμος όταν κάθεται να πιει και να φάει, θέλει προφανώς να μην φοράει μάσκα. Ναι. Ούτε καν στο πηγούνι ίσως. Δεν έχει σημασία αν είναι στο πηγούνι. Όχι, το πηγούνι δεν μετράει. Μετράει το πηγούνι, όχι. Η υποχρέωση που έχουν στα καταστήματα τα δικά μας, ο κόσμος είναι κατά την αναμονή να φοράει μάσκα. Δηλαδή μέχρι να καθίσει, ας πούμε, ή και κατά την είσοδο όταν πηγαίνει στο μαγαζί για, για να πάει τουαλέτα, ας πούμε, ή για κάποιον άλλο λόγο. Για να πας τουαλέτα πρέπει να βάλεις τη μάσκα. Ασφαλώς. Πρέπει να φοράς τη μάσκα, ναι. Ασφαλώς. Τώρα κατά τη διάρκεια του που κάθονται ξαναπηγαίνεις το κάθισμα, ξανά τη βγάζεις. Μάλιστα. Συνίσταται, μπορεί να γίνει μάλλον σε σύσταση από την επιχείρηση να χρησιμοποιείται η μάσκα των πελατών την ώρα που δεν τρώνε ή δεν πίνουν. Αυτό είναι η μόνη οδηγία που έχουμε σαν σύσταση, έτσι όχι, δεν είναι επιχρέωση. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Παραβάσεις δεν είχαμε, πρόστιμα δεν είχαμε, όλα πήγαν καλά. Ναι. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Μακάρι να όλοι, το καλά. Όλοι πρέπει να προσέχουμε και εμείς σαν ιδιοκτήτες και οι πελάτες πρέπει να τηρούμε τα μέτρα που προβλέπονται για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι και να πάνε τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Και πιστεύω θα γίνει. Θυμήστε μας το προσωπικό των καταστημάτων καφεστίασης δύο φορές την εβδομάδα με self-test. Μία φορά μία, την εβδομάδα. Ναι, στην αρχή είχαν πει για δύο. Ωστόσο τώρα είναι μία. Γιατί μας το ρωτάνε εδώ για να το διευκρινίσουμε. Μία φορά. Μία είναι, θέλετε να το πούμε αναλυτικά πώς. Για πείτε το και αυτό. Την προηγούμενη μέρα πριν να αναλάβουν
την εργασία τους, πρέπει να κάνουν το self-test και να το δηλώσουν στην πλατφόρμα στο εργάτη. Υπάρχει, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι η υποχρέωση. Και οι ιδιοκτήτες που εργάζονται, και αυτοί, όπως και οι πρώτοι βαθμού συγγένειας που εργάζονται στις ατομικές εταιρείες, και αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν self-test και να συμπληρώσουν μετά το έγγραφο. Έχουν ενημερωθεί βέβαια και όλοι. Ωραία. Αυτά. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Είναι και μπροστά μας το καλοκαίρι, ο καιρός είναι θαυμάσιος και βεβαίως περιμένουμε και τους εσωτερικούς χώρους κάποια στιγμή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριο Γεωργιάδη, και το ξεχνάτε και εσείς σίγουρα. Αυτή θα είναι, τώρα δεν ήταν, αλλά αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας δυσκολία, γιατί προφανώς κάποιες μέρες θα βρέξει, δεν θα είναι καλός ο καιρός και δεν θα μπορούμε καν να ανοίγουμε εκείνες τις μέρες. Δηλαδή όσοι δεν έχουν σκέπαστρα και τέτοια. Δεν θα μπορείτε καν να ανοίγετε. Ναι, ναι. Θα είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βεβαίως και για τα καταστήματα τα οποία δεν έχουν καν εξωτερικούς χώρους, έτσι, τα οποία παραμένουν ακόμη κλειστά. Αυτά παραμένουν κλειστά δυστυχώς, ναι, και κάποια στιγμή περιμένουμε και αυτά να μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για τα καταστήματα. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια πραγματικά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.